Στις 20 Αυγούστου ξεκινάει και φέτος η κυνηγετική περίοδος, η οποία θα διαρκέσει ως τις 29 Φεβρουαρίου του 2016. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Παπέν Γιάννης Τσιρώνης, ο οποίος σε δήλωσή του επισημαίνει καλό άπαντες να ασκούν τις δραστηριότητες τους στη φύση με σεβασμό στο περιβάλλον και τις ρυθμίσεις της δασικής νομοθεσίας. Η Δασική Υπηρεσία Μεριμνά για την Προστασία και Ανάπτυξη της Χλωρίδας και της Πανίδας της χώρας, ενώ παράλληλα σε συνεργασία με οργανώσεις των πολιτών, φροντίζει για την πάταξη της λαθροθυρίας. Τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού και η ετήσια συνδρομή κυνηγών για το τρέχον κυνηγετικό έτος 2015-2016 παρέμειναν στα περσινά επίπεδα, δηλαδή στα 109 ευρώ η τοπική άδεια και στα 159 η γενική. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος έφτασε η κυνηγητική περίοδος του 2015 με το 2016. Λοιπόν, θα αρχίσουν από την 5η πρωί να βγαίνουν οι άδειες. Η άδεια η τοπική θα έχει 108 και 92 λεπτά, η περιφερειακή θα έχει 128 και 92 λεπτά και η γενική 158 και 92 λεπτά. Το κυνήγι θα αρχίσει 20 Αυγούστου και θα τελειώσει 29 Φλεβάρι. Καταφέραμε και φέτος να ισχύσουν η ίδια κυνηγητική περίοδο, παρόλο που υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις να κόψουν 10 μέρες το Φλεβάρι. Με τις κυνηγητικές οργανώσεις, φέτος καταφέραμε και θα ισχύσει αυτό το πράγμα. Μόνο στο Γρηγούρνο έχουμε κάποια έξαρση της παρανομίας. Οι θυροφύλακες, παρόλο που υπάρχει, έχουν κάνει κάποιες συλλήψεις και κάνουν συνέχεια κάνουν κάποιες συλλήψεις. Τώρα από εκεί πέρα είναι στη δικαιοσύνη. Φυσικά ισχύουν και απαγορεύσεις όπως τα μόνιμα καταφύγια άγρια ζωής, στα εκτροφεία θυραμάτων, στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θύρας ορισμένης χρονικής διάρκειας, τους πυρήνες των εθνικών δρυμών, σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής, σε θαλάσσια ζώνη πλάτους 300 μέτρων από τις ακτές, στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί δασικές απαγορευτικές αποφάσεις κυνηγιού λόγω πυρκαγιών. Τέλος, προς αποφυγή ατυχημάτων κατά την διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτικιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντας χρώματος πορτοκαλί, αποκλειόμενης απλής λωρίδας, ορατό από κάθε οπτική πλευρά προς αποφυγή ατυχημάτων. Κατ' εξαίρεση της γενικής ρύθμισης, επιτρέπεται η θύρα του αγριοκούνελου μέχρι τις 10 Μαρτίου.